κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φιούλερ για την ενημέρωση και εύχομαι καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε. Όπως εσείς ο ίδιος επισημαίνετε, έχει υπάρξει σαφής οπισθοδρόμηση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας σε κέριους τομείς, όπως του κράτους δικαίου, της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής, και άρα δεν πληρούνται τα κριτήρια της Κοπενχάγης κατά το τελευταίο έτος. Για να μην αναφερθώ σε ακραίες εθνικιστικές και επεκτατικές θέσεις που εκφράζονται από επίσημα κυβερνητικά χείλη, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν προάγουν τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εν τούτης στη σύστασή σας προς το Συμβούλιο, προβαίνετε σε ένα θεσμικό ακροβατισμό, θα έλεγα, προτείνοντας την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων επί τη βάση της αθρηστικής προόδου της χώρας κατά τα τελευταία έτη. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η επιβράβευση της κακυποψήφιας χώρας? Δεν αποτελεί αυτό αντιστροφή της αρχής της αιρεσιμότητας που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας διεύρυνσης? Δεν υπάρχει κίνδυνος αυτό να αποτελέσει κακό προηγούμενο και για άλλες χώρες που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία? Σας ευχαριστώ.